Εκλογές 2019. Τα ραδιοφωνικά debate του πρώτου προγράμματος. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα. Καλησπέρα σα από το πρώτο πρόγραμμα τη Ελληνική Ραδιοφωνία. Στο δρόμο προς τις σκάλπες, μια ακόμα ειδική εκλογική εκπομπή, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Με καλεσμένους υποψήφιους βουλευτές, οι οποίοι και αυτοί και τα κόμματά τους ζητούν την ψήφο σας. Έτσι λοιπόν σήμερα μαζί μας στο στούντιο είναι ο κύριος Κώστας Ζουζίνας από το ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιος στην Αλφαπηρεά και Νήσων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Παλύσιο. καλησπέρα σας. Ο κύριο Αντώνη Πανούτσο, υποψήφιο Β' Αθήνα στο δυτικό τομέα. Καλησπέρα σε όλου. Ωραία. Και η κυρία Ζέφη Δημαδάμα, υποψήφια με το Κινάλ στην Α Αθήνα. Σωστά. Σωστά, σωστά. Καλησπέρα σε μια καυτή Αθήνα. Σήμερα και νομίζω σωστά. καυτή Ελλάδα γενικότερα. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στι τελευταίε δύο ημέρε. Νομίζω έχουμε φάει το μεγαλύτερο μέρο αυτή τη δύσκολη καμπάνια ενάμιση μήνα. Οπότε να ευχηθώ και στου δύο εδώ πέρα συνομιλητέ μα καλή επιτυχία και τέλος πάντων να έχουμε και τη δυνατότητα να ξεκουραστούμε σε λίγο. Δεν υπάρχει ξεκουράσεις, του λέω μετά τη Δευτέρα, εμείς πρέπει να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Άρα Άρα. Αφήστε το αυτό να το δούμε. Έτσι, θα δείτε με πολλή ευγένεια. Αν σα βοηθήσει η κυρία Προβλέψεις Γεννηματά, ναι. πιθανόν. Πάπα, εμεί έχουμε ξεκαθαρίσει <laughs> ότι θα περιμένουμε να με δούμε. Με γρήγορο βοηθήσματα. ρυθμό ξεκίνησε <laughs> η μπάλα στο εκλογικό επίπεδο. Ο κ. Πανούτσο μα έβαλε στο γήπεδο αμέσω. Με αυτά που είπατε, μου δώσατε το ένασμα. Να σα κάνω την πρώτη ερώτηση και με τη σειρά να μου απαντήσετε με πρώτα τον κύριο Δουζίνα. Καυτή η Αθήνα, ο καιρό, το κλίμα. Δεν ήταν τόσο και αυτό το προεκλογικό κλίμα, όμω, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι και εμεί δημοσιογράφοι, και βλέπουμε μία έτσι, όχι ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από του πολίτε. Είναι κάτι που συστηματίζετε κι εσεί, και αν ναι, πού οφείλετε, θεωρείτε. Κοιτάξτε, δηλαδή, υπάρχει πραγματικά μια, μια κόπωση του κόσμου, υπάρχει ένα βουβό ε, κύμα, κάτι που είναι κάτω από την επιφάνεια και το οποίο όταν πηγαίνουμε βέβαια στι γειτονιέ ή στα χωριά, εγώ είμαι και στη, στα χωριά τη Τριζινία και των άλλων μεγάλων νησιών, ο κόσμο βγαίνει, έχει τρομοκρατηθεί. Εχθέ είπε κάτι πολύ ωραίο και ο Μητσοτάκης σε μια ε, συνέντευξη που έδωσε σε 10 κανάλια: Ότι θα επιστρέψουμε στο παρελθόν. Ε, δηλαδή, escape to the past. ακούγεται σαν μια ταινία τρόμου αυτή. Δηλαδή θα έχουμε την παλινόρθωση, δυναστικά κτλ. Και νομίζω ότι ο κόσμο το έχει καταλάβει αυτό. Έχει καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή όλες οι επιτυχίες και οι μικρέ αποτυχίες του ΣΥΡΙΖΑ της προηγουμένης τετάρτη περίοδου και υπάρχουν πολλές επιτυχίες. Δηλαδή αν συγκρίνουμε την Ελλάδα στα περισσότερα επίπεδα με τη σημερινή με την Ελλάδα του 2015, της αρχής του 2015 είναι ασύγκριτα καλύτερη. Και επομένως έχουν καταλάβει ο κόσμος ότι μια μεγάλη νίκη τη Νέα Δημοκρατία και ακόμα όμοιη γέννητο αυτοδυναμία θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ο Τσίπρα χρειαζόταν οι άλλα τέσσερα χρόνια για να ολοκληρώσει αυτά που ξεκίνησε μετά την έξοδο από τα Και επομένω, νομίζω βρισκόμαστε σε μια καλή στιγμή. Δεν πρόκειται να κάνω προβλέψει. Εν τούτη, η αριστερά ήταν πάντα συνηθισμένη και να χάνει και να μάχεται. Εμεί δίνουμε τη μάχη, θα την κερδίσουμε, πιστεύω. Σίγουρα θα πάμε πάρα πολύ καλά. Κύριε Πανούτσο, τι πράγμα είσαι. Αν εισπράτεται. Εάν αυτό το πράγμα, δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει κάποια ερώτηση. Ναι. Απλώ ο κ. Ζουτζήνα επεκτάθηκε λίγο παραπάνω. Αν εισπράτεται, λοιπόν, ότι ο κόσμο δείχνει ένα αυξημένο ποσοστό αδιαφορία αυτέ τι εθνικέ εκλογέ, ο κ. Ζουτζήνα είπε ότι οφείλεται και εν μέρη στην κόποση. Παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε καλά πράγματα και θα ανταμυφθεί στο τέλο. Ανταμύφθηκε ήδη από τι ευρωεκλογέ με το 9,5% όταν έθεσε θέμα, α πούμε, μεταξύ Τσίπρα ή Μητσοτάκη. 9,5% mm. ήταν διαφορά. Τώρα θα το δει και στι εθνικέ εκλογέ με ανάλογα ή μεγαλύτερα αποτελέσματα. Ο ελληνικό λαό αντιλαμβάνεται. Το escape to δεπάστη η προσπαθεια να βρεθούν διάφορα συνθήματα, μπα και τρομοκρατηθεί, έχει τρομοκρατηθεί αρκετά από την πραγματικότητα και νομίζω ότι θα φανεί και στα αποτελέσματα. Τώρα, ότι πράγματι η, πώς το λένε, η ένταση είναι μειωμένη ισχύει για το λόγο ότι είχαμε μία προεκλογική περίοδο η οποία να πω ότι είναι ένα τετράμιο καθαρό μαζί με αυτοδικητικές περιφερειακές Ευρωβουλή και τώρα εθνικές εκλογές ένα τετράμινο έχει σηματίσει τη γνώμη και ο τελευταίος Έλληνας. Η γνώμη εκφράστηκε την πρώτη φορά στην Ευρωβουλή, θα εκφραστεί τώρα και με τις εθνικές εκλογές. Και θα είναι μια μεγάλη διαφορά. Κυρία Δημαδάμα, είσαστε ανάμεσα στη στο Σύριζα, στον υποψήφιο ΣΥΡΙΖΑ και στον υποψήφιο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ίσω λίγο συνάδει και με τη θέση του Κινάλ ε, ω ένα βαθμό. Ε, αυτή θα είναι και η στρατηγική μέχρι τέλου. Αυτή ήταν η στρατηγική από την αρχή, αυτή είναι και μέχρι τέλους, ακόμη και αν είμαι ανάμεσα από τους εκπρόσωπους, αγαπητούς εκπρόσωπους εδώ και ανάμεσα στο δίπολο που χτίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ καιρό τώρα. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να ενισχυθεί το κίνημα αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ μαζί με τι δημοκρατικέ δυνάμει που εδώ και αρκετού μήνε και σχεδόν ένα-ενάμιση ένα, χρόνο έχουν ξεκινήσει να συμπορεύονται και να συμπορευόμαστε, προκειμένου να σπάσει το δίπολο αυτό και να υπάρχει πραγματική προοδευτική λύση. Είναι πράγματι υποτονικό το κλίμα και αυτό που εμένα με στεναχωρεί και με προβληματίζει πολύ είναι ότι ο κόσμο ε, αισθάνεται και μία γενικότερη απαξίωση. Δυστυχώ, τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ και τους οποίους ενέταξε τις περισσότερους και στα ψηφοδέλτιά του προοδευτικό, αριστερό, δεν ξέρω πώς, με ποια λογική το έκανε, θα περίμενα να ακούσω μια απάντηση σε αυτό, ε, του τους πολίτες οι οποίοι περίμεναν πραγματικά να δουν μια προοδευτική αλλαγή και είδαν κάτι το οποίο ήταν ε, εξαιρετικά Δυσάρεστο και για τις προοδευτικές δυνάμεις αλλά και για όλη τη χώρα. Από τι κολοτούμπε και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, μέχρι και τον λαϊκισμό, την απαξίωση, το διχασμό, μια γλώσσα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και που έγινε τι τελικά, πριμοδότησε μια νέα δημοκρατία που έρχεται ω σωτήρα, έχοντα ξεχάσει τι συνέβη στην διακυβέρνηση Καραμαλή, τι έχει γίνει με τα ελλείμματα, ποια ήταν η δική τη πρακτική ω νέα δημοκρατία, και επανέρχεται. Ε, χάρη στη χορηγία ΣΥΡΙΖΑ σε εισαγωγικά, ω ισοτερία τη επόμενη μέρα. Όχι. Το κίνημα αλλαγή θα ενισχυθεί, θα, βλέπουμε μεγάλη ανταπόκριση στον κόσμο και θα είναι ο ισορροπιστής από τη μία του λαϊκισμού και από την άλλη των φιλελεύθερων πολιτικών που έρχονται καλπάζοντα. Σε αυτή την προσπάθεια τη Νέα Δημοκρατία να επανέλθει, όπω λέτε, ε, στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη, το Κινάλ θα συνεργαστεί ή θα δώσει έστω ψήφο, εμπιστοσύνηση ψήφου όχι σε μια διαδικυβέρνηση. Γιατί έχει υπονοηθεί. Το προηγούμενο διάστημα, ότι αυτή θα είναι η στάση του κοινάλι. Ναι, εμεί έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι είμαστε ο αυτόνομο τρίτο πόλο που δεν θα συγκυβερνήσουμε ούτε με Νέα Δημοκρατία, ούτε με ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάτσουμε κάτω να δούμε τι προγραμματικέ θέσει συγκεκριμένα. Το πληρώσαμε αυτό στο παρελθόν που δεν είχαμε ένα πρόγραμμα πάνω στο οποίο βέβαια η χώρα ήταν σε εξαιρετικά δυσμενεί συνθήκε. Παρ' όλα αυτά, δεν είχαμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στο οποίο θα κυβερνούσαμε ή θα συγκυβερνούσαμε. Αυτή τη φορά, λοιπόν, θα βάλουμε κάτω το πρόγραμμά μα και αν δεν βρούμε πραγματικά κοινή συνισταμένη για την επόμενη μέρα τη χώρα που δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για να αλλάζουμε καρέκλε σημαίνει με του δε. Ούτε με το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: Εγώ δεν κάθομαι. Η Νέα Δημοκρατία λέει: Εγώ ή θα μου δώσετε αυτοδυναμία να τα σαρώσω όλα και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και δεν συνενέσουμε σε βασικού άξονε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα λόγο να είμαστε σε κυβέρνηση. Μπορούμε να είμαστε στην αντιπολίτευση μια χαρά. Εξάλλου πια και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγή. Όλοι είμαστε μνημονιακοί που όλοι κατήγγυλαν εμά όταν πιάσαμε την καυτή πατάτα στα χέρια μα. Άρα όλοι έχουμε ευθύνη. Εμεί ω κίνημα ω Πασόκ αποδείξαμε ότι δεν αφήσαμε τη χώρα στα δύσκολα με αστοχίε. Εγώ δεν θα πω ότι λύσαμε τα πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Άρα τώρα έχουν όλοι ευθύνη η χώρα Μες. να κυβερνηθεί. Κύριε Δουζίνα, είστε δω, όλοι οι ίδιοι, είσαστε όλοι Ακριβώς μνημονιακοί. Ακριβώ το αντίθετο και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι η αγαπητή κυρία Δημάδημα επιτίθεται μόνο. Με συγχωρείτε. Για να ακούγεται και ναι, Ναι, βέβαια, να το ξαναπώ Δημαδάμα. Επιτίθεται μόνο. Στο in, στην αριστερά, μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχε να πει τίποτα για τη Νέα Δημοκρατία. Και μα έκανε και η επέλαση τη σι... Νέα Δημοκρατία. Έκανα... <σφυσίλω> Εντάξει, αφήστε μια στιγμή να πω κι εγώ. Η επέλαση λοιπόν, τη Νέα Δημοκρατία. Ο όρο πασοκοποίηση μπήκε φέτο στο λεξικό Collins το οποίο προσθέτει νέε λέξει κάθε χρόνο, το πασοκification <σφυσίλω> <πασοκυφικέσιο. σφυσίλω> <σφυσίλω> 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 ή πασοκιζασιόν στα γαλλικά βγήκε. Και σημαίνει την καταστροφή ενό τεραστείου κόμματο σοσιαλδημοκρατικού το οποίο κάποια στιγμή εκρήγνεται η γίνεται εσωτερική κάψη και διαλύεται. Ναι. Λοιπόν, εκεί είναι το Πασόκ και νομίζω με αυτή την πολιτική την οποία ακούμε θα είναι, πιθανόν, είναι πολύ πιθανό να πάει και παρακάτω και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Διότι όταν λέει η αγαπητή εδώ φίλη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία ή ότι πρημοδότησε τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, δεν θα σα πω τέσσερα πέντε πράγματα. Είναι γνωστά στον κόσμο. Το 2015, όταν πήγαμε στην εξουσία, η χώρα είχε χάσει το 1 τρίτο του ΑΕΠ. Είχε 27% ανεργία, είχε 40% μείωση του βιωτικού επίπεδου. Σήμερα έχουμε φύγει από τα μνημόνια. Έχουμε 9 συνεχή τρίμηνα ε, ανάπτυξης. Και βέβαια η ανεργία έχει πέσει γύρω στο 9-10% και έχουν δημιουργηθεί 300.000 θέσει εργασία. Τώρα ξέρω, θα μου πει κάποιο, πολλέ από αυτέ είναι με χαμηλού μισθού και μερική και, απασχόληση. Και είναι αλήθεια. Προφανώ δεν θέλαμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά βέβαια για τη Νέα Δημοκρατία, αυτή είναι ολόκληρη η λογική τον, του νέου πεδίου των εργασιακών σχέσεων, όπω το ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη. Διότι έχουμε το εξή περίοδο από τη Νέα Δημοκρατία και εμένα δεν με ενδιαφέρει να επιτεθώ στο κοινάλ. Εμεί είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδεστική Παράταξη, ό,τι και να γίνει στι επόμενε εκλογέ. Εμεί θα όμως είμαστε η μεγάλη. Δεν έχετε Θα, θα σα απαντήσω αμέσω. σε απαντήσω σε αυτό. Διότι επειδή εγώ, ξέρετε, γράφω βιβλία, έχω γράψει δύο βιβλία για αυτό το θέμα στα τελευταία τέσσερα χρόνια και έχω υποστήριξει από την αρχή. Και δεν μπορεί να καν... με κατηγορήσει εμένα σαν δεξιό. Όχι, okay, δεν το λέω προσωπικά. Για να είμαι δεξιό. όμω ο κύριο Ζουζίνα για να πάμε στον κύριο Παπαδόπουλο. Ω ναι. που υπηρετείτε, λέει, ω υποψήφιο βουλευτή του. Και ω πρόεδρο του Ινστιτούτου Νίκο Πουλατζά με την έννοια αυτή, δηλαδή κάποιο άνθρωπο ο οποίο ασχολείται με την καλλιέργεια τη αριστερή θεωρία στην Ελλάδα. Λοιπόν, από το 2016 στο πρώτο μου βιβλίο που ήταν η φιλοσοφία και έντεστε στην κρίση, υποστήριξα ότι πρέπει να γίνει κάποια μορφή συνεργασία με δεξιά κόμματα. Γιατί? Διότι αυτό το οποίο έγινε στι αντιστάσει, στις, στις μεγάλε αντιστάσει του ελληνικού λαού, ήταν πολύ μεγαλύτερε από ό,τι έγινε στα άλλα κράτη των μνημονίων, οδήγησε, ήταν δυνατό να οδηγήσει σε μία εξασθένιση τη διαχωριστική γραμμή που υπήρχε ακόμα μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Διότι και δεξιό και αριστερό που είναι άνεργο υποφέρει. Και δεξιό και αριστερό που είναι είτε διεθνιστή είτε εθνικιστή αισθάνεται την ταπείνωση. Έπρεπε αυτό το πράγμα να τελειώσει και σε ένα βαθμό τελείωσε. Σε ένα βαθμό τελείωσε. Όχι με την ηγεσία, αλλά εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα πια να πηγαίνω στα λεγόμενα δεξιά καφενία και ο κόσμο να μ' ακούει. Ήταν σημαντικό. Δυστυχώ το Πασόκ αυτή είναι. τη στιγμή, επειδή είναι απελπισμένο, λέει διάφορα τέτοια πράγματα περί τη δεξιά ε, τροφή του ΣΥΡΙΖΑ. πρέπει να από κύριε πανωσό, λέξεις, τι... είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που Κύριε Πανούτσο, ε, τι καινούριο φέρνει. Κύριε Δουζίνα, κύριε Πανούτσο, να ρωτήσω να διακοπώ καταρχήν, αλλά μετά την κυρία Θέλω να τη ποια τα που ζητάει από την φέρνει η μια κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία υπό τον κύριο Μητσοτάκη και για το θέμα τη ημέρα, αν μαζί τη φέρνει και την πιστοληπτική γραμμή ή όχι εν τέλει. Ναι, στην πιστοληπτική γραμμή απάντησε ήδη η Νέα Δημοκρατία γιατί εννοείται για τη θέση την οποία ναι, έχει πάρει ο Παπαδό Έτσι υπάρχει η απάντηση τη κυρία Ζαχαράκη. Αν σα καλύπτει ή όχι. Αν δεν σα καλύπτει, δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Τι καινούριο φέρνει εννοείται σε αυτό το πράγμα. Μια ομαλότητα καταρχήν στην καθημερινή ζωή. Εγώ τον κύριο Δουζίνα αντιλαμβάνουμε και από τα βιβλία τα οποία έχει γράψει ότι ανήκει στην παράτεξη, ας πούμε, η οποία ξεκίναγε με πουλατζά, όπως αναφερθήκατε, Αλντουσέρ και τα λοιπά, η κλασική ευρωαριστερά. Τώρα πώς βρεθήκανε αυτοί να βρίσκονται μαζί με τον Πέτρο Κωνσταντινέα, την Αυλονή του και τον Τένες Σκουικ, Μόνο η ελληνική ιστορία κάποια στιγμή θα το ξεδιάλει την κυρία Ιδουζίνα. Δηλαδή, δεν είναι το πιο ετερόκλητο σχήμα μεταπολεμικό τα και της Ένωσης Κέντρου. Mm -hmm. Δεν έχει ξαναεμφανιστεί αυτό το πράγμα στην ιστορία. Θέλω να σας πω το τι καινούργιο θα φέρει. Θέλουμε να φέρουμε μια ομαλότητα στη ζωή, το βαρύ χέρι του κράτου, το οποίο αλλάζει μέσα στην, μέσα στην περίοδο. Μπορεί να σου αλλάξει του φόρου, μπορούσε να αλλάξει τον οποιοδήποτε όρο, ώστε να μην υπάρχει ο παραμικρό προγραμματισμό. Στην ασφάλεια τη καθημερινότητα προφανώ, γιατί εμεί πιστεύουμε ότι οποιοδήποτε νόμο έχει ψηφιστεί από τη Βουλή εφαρμόζεται. Δεν είναι ευχή. Δεν παίρνει η αστυνομία τον πρόεδρο τη Βουλή για να ρωτήσει αν θα το εφαρμόσει ή όχι, ή οποιονδήποτε άλλο. Εφαρμόζεται αυτόματα. Εκτό αν κάποιο θέλει να προτείνει ένα άλλο πολίτευμα. Λοιπόν. Θέλουμε να αναφέρουμε την Ελλάδα στην ομαλότητα όπω είναι οι υπόλοιπε χώρε τη Ευρώπη. Όχι σε μια διαρκή επανάσταση, σε μια αντιπαλότητα η οποία έχει εκφραστεί με τα εμεί οι αυτοί, τα θα του τελειώσουμε που δεν τα πάμε ποτέ εμεί και που σήμερα μιλάνε για μια ε, κοινοβουλευτική δημοκρατία των συνεργασιών, με την απλή αναλογική που περνάνε. Το εμείς ή αυτοί και το θα τους τελειώσουμε, τώρα μιλάει για συνεργασίες. Θέλουμε την ομαλότητα, θέλουμε τη συνεργασία, αλλά με κόμματα τα οποία να μην είναι ευκαιριακά, να μην είναι σημαίες ευκαιρίας. Σαν το κοινάλ, ας πούμε. Όχι, το κοινάλ δεν είναι σημαία ευκαιρίας. Το κοινάλ παραμένει αδύναμο κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν είναι σημαία ευκαιρία. Σημαία ευκαιρία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο, ο ΣΥΡΙΖΑ με την Παπακόστα τον Πέρεν Σκουίκ και τον κύριο Δουζίνα μαζί. Τι έχει Εσείς κυά... με τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Πλεύρη. Ναι, ωραία. <Τι> μπορείτε να, πείτε, μπορείτε να πείτε ότι είναι η δεξιά πλευρά τη Νέα Δημοκρατία. Και, και, ότι υπάρχει και η κεντροδεξιά. Εσεί με την Παπακώστα. Δεν είναι η δεξιά. Με την Παπακώστα. Και η μεν και η δε. Θέλω να σα πω το εξή. Δημοκρατική δεξιά είναι. Περιμένετε, με συγχωρείτε. Γιατί με ρώτησε. Συγγνώμη, θέλω να σα πω το εξή. Εσεί δεν έχετε στοιχεία γιατί αποψηλώνεστε. Σε λίγο δεν θα έχετε καθόλου στοιχεία. Αλλά για το, ε, αυτή τη στιγμή που μιλάτε, εσά η Παπακώστα είναι η αριστερή σα πλευρά. Είναι μια δημοκρατική γυναίκα η οποία, ε, ε, η οποία ανέλαβε. Κατσαρίδα ανέ... ή με... ανέ, μετανάστε. Ανέλαβε, ανέλαβε... Ναι. ανέλαβε μια υποχρέωση στο Υπουργείο Προστασία ναι. του Πολίτη και γενικά την, και τώρα συνεχίζεται, Έχ, Αυτό το καταλαβαίνω ώστε να μπορέσετε να επιβιώσετε τι αντιπαλλαγέ. Αν κάνει σωστά ντροσκοί. τη δουλειά τη, είναι το, το θέμα. Ο ιδεολογικό προσανατολισμό δεν σα προκαλεί. Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω και ολοκληρώνω, συγγνώμη είναι το εξή: Να του έχετε στα ψηφοδέλτια ξανά. Oh. Πιο πριν ευκαιριακά για να μπορέσετε να yeah, βαστείτε yeah, yeah. στην εξουσία. Κύριε Ωραία. εσεί πήγατε με το, με το Σαμαρά, με το πιο ακραίο στοιχείο τη ελληνική κοινωνία. Ο, ο κύριο Καμένο δεν, ε... δεν είναι ακραίο στοιχείο. Όπω είναι ο κύριο Σαμαρά, θέλει να το να βάλουμε στην κυβέρνηση. Δεν ήταν ο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση. Θέλετε να το βάλουμε. Δεν ήταν ο αντιπρόεδρο, ο κύριο Καμένο. Με ο κύριο Σαμαρά έκανε πολύ μεγαλύτερη ζημιά στην Ελλάδα. Ο κύριο Καμένο, σοβαρολογείται. έκανε μεγαλύτερη ζημιά όταν έπαιρνε τα αεροπλάνα και χαλούσε ένα σωρό, ξόδευε ένα σωρό. Ένα σωρό εκατομμύρια για να πηγαίνει πηγαίνει να περιπολεί υποτίθεται τη χώρα, πού ίσω του έδωσε αυτή αυτό το, ήταν... αυτή την εξουσία. Μπορούσε να κάνετε Επιτρέψτε καλύτερη κριτική από αυτή την <laughs> Όχι, πολύ, σοβαρή πολύ σοβαρή κριτική. <laughs> κριτική. Τι έγινε Καλά με κριτική. τα ανθρώπινα δικαιώματα, πού στήριξε ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα νομοσχέδια που βάζαμε εμεί πλάτη ω κίνημα αλλαγή, δεν θα μπορούσαν να είχαν περάσει ποτέ. Σα ακούω ότι μιλάμε πολύ ώρα για του κυλετού του κάθε κόμματο που μπορεί να έχει στι δουλάπε του τι πολιτικέ ή τι ελογικέ να μιλήσουμε λίγο και για τις 8 Ιουλίου. Yeah. Και κυρία Δημαδάμα και την ερώτηση που έκανε ο κύριος Πανούτσος και ο συνάδελφος και ω πολιτικός σας αντίπαλος. Ποια θα ήταν λοιπόν τα αιχεία τα οποία θα ζητούσε το κοινά από τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να συνεργαστεί. Ή από την άλλη πλευρά και από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Ζουνά πριν το είπε, ότι δεν κοιτάει το κοινάλ σαν αντίπαλο, αλλά ίσω και σε ένα χώρο με τον οποίο θα μπορούσαν να υπάρχουν συνεργασίε. Οπότε ε, το κοινάλ με την πολιτική των ίσων αποστάσεων του τρίτου πόλου, ποια είναι τα χέρια που θα ζητούσε από του μεν και του δε προκειμένου να προχωρήσει μια συνεργασία. Εμεί και καλά κάνετε και το θέτε σε αυτή τη βάση. Εμεί κρατάμε ίσε αποστάσει και από τι δύο πλευρέ, ακριβώ γιατί πρέπει να μιλήσουμε προγραμματικά. Εμεί δεν βλέπουμε πουθενά τι θα γίνει στην πρόταση ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε τη Νέα Δημοκρατία με την προστασία τη πρώτη κατοικία. Ήρθαν και ψήφισαν και οι. Ιδίω ένα νομοσχέδιο το οποίο θα το βρούμε μπροστά μα για την πρώτη κατοικία. Τι θα γίνει με του όρου για τα πλεονάσματα. Δεν άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να μα λέει κάτι γι' αυτό. Θα κάτσουμε όλοι μαζί να μειώσουμε αυτό το οποίο έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ για 3,5% πρωτογενό πλεόνασμα. Μιλάω για συγκεκριμένα και έχουμε ολόκληρο πρόγραμμα το οποίο θα βάλουμε και θα συζητήσουμε. Αλλά σα λέω ενδεικτικά γιατί έχει σημασία βεβαίω να ξέρουν τι ακριβώ γίνεται πει οι άνθρωποι. Τι θα γίνει με την αλλαγή του λεγόμενου υπερταμείου. Δεν έχουμε ακούσει κάτι συγκεκριμένο που να δούμε τι θα γίνει με τον εθνικό πλούτο που έχει συμπεριληφθεί στο υπερταμείο. Έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. θα γίνει με τι συλλογικέ συμβάσει. Θα είναι μια μονομερή ενέργεια του Υπουργού, η οποία θα προχωρά όπω ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μετά από τόσου αγώνε, προκειμένου να έχουμε συλλογικέ συμβάσει. Αυτά σε σχέ... και, και βεβαίω συνδυαστικά με την κοινωνική πολιτική, με μια διάλυση στην υγεία, στην παιδεία. Θα πρέπει να δούμε μαζί κάτω τι ακριβώ γίνεται, ποια είναι η πρόταση. Τα τόμοι, τα περιβόητα τόμοι που ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε στο. Στη συζήτηση δεν λειτουργούν. Δεν ακούσαμε μία πρόταση από τη μεριά του κύριου Μητσοτάκη σχετικά με αυτά. Θα παραμείνουν, θα αλλάξουν. Ποια είναι η πρόταση τη αναδιάρθρωσης για την πρωτοβάθμια υγεία. Εμεί έχουμε πρόταση. Και δεν είναι το ΕΣΥ το οποίο στήθηκε δυστυχώ και αποσαρθρώθηκε, αλλά είναι στη βάση και στη λογική αυτή που λέγαμε ότι πρέπει να υπάρχει δημόσια υγεία. Τι θα γίνει με την παιδεία. Τι θα γίνει με αυτά που έφερε ο κύριο Γαβρόγλου τελευταία στιγμή και είχε έξι μήνε όμοιρου του φοιτητέ και του μαθητέ για το πώ θα δοθούν πανελίνε κτλ. Τι θα γίνει με τα ΤΕΗ μετά ΑΕΗ. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εκτό από τι ερωτήσει, έχετε κάποιε απαιτήσει από τον ακόμα συνάδελφο. Μα Ξητάτε... για... τις τις τι ερωτήσει τι βάζω γιατί δεν έχω απαντήσει. Γιατί αν είχαμε για απαντήσει, βάζω το υπερταμείο. Το βάζω το υπερβιώνα. Δεν το υπερ, που Έχει πει ότι θα το διαπραγματευτεί. Δεν Τι το ακάλω. έχει πει στην τελική, του, στην τελική συνεσ... το ανάλυση το, του προγράμματο που έκανε ο κ. Μητσοτάκη. Δεν έχει πει ότι θα έχουμε το σαφή. διαπραγματευτούμε με την Ευρώπη. Ναι. Είναι γιατί, σπάνιο να βλέπω το κοινάλ και να μην μπορεί να διαφωνούν. Που είναι κάτι για 2% το οποίο βάζουμε εμεί, γιατί εμεί έχουμε συγκεκριμένο στόχο και τα ερωτήματα τα βάζουμε αυτό το κ. Μητσοτάκη. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα είναι μια βεντάλια ζητημάτων τα οποία εάν και εφόσον πάρετε την τρίτη διερευνητική εντολή σε μια. Ε, περίπτωση μια Αθέσετε και στα δύο κόμματα. Τώρα αυτό που μένει να δούμε είναι προ ποια κατεύθυνση είναι το ένα κόμμα σε αυτά τα ζητήματα που λέτε και προ ποια κατεύθυνση το άλλο. Εμεί έχουμε αποδείξει ότι σε επιμέρου ζητήματα έχουμε στηρίξει και νομοσχέδια του ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό τον καιρό που δεν το έκανε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια ζωή στι πλατείε και πέτουσε πέτρε. Έτσι ακριβώ γιατί πιστεύουμε. Εμεί για τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα ελληνικά. Το, το ποτάμι μα βοήθησε. Το ποτάμι μα βοήθησε. Όχι, όχι. Ο κ. Ζομπέρντο δεν βοηθούσε. Θέλε... Θυμήστε μου μερικά. Είναι, είναι, Μιλάμε είναι, για οικονομική πολιτική τώρα. Αφήστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δηλαδή είναι υποδέστερα. Είναι υποδέστερα. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι εκεί είναι μια φιλελεύθερη λογική που είναι παράδοση τη δεξιά και την εγκατέλειψη. Πετε μου ένα νομοσχέδιο. Που στήριζε και ένα ευρώ. Οικονομικά θα Που στήριζε με ένα Τα μερίσματα τα υποστηρίξατε. Βεβαίω με ένα ευρώ ότι δεν δώσατε, δώσατε σε συντάξει ε, και σε, στους ανθρώπου. Ε, Τι συντάξει γιατί ήταν πριν από ε, βέβαια. Ε, ε, εσεί το φέρατε τρει μήνε πριν. Όχι τρει μήνε. Εσεί το φέρατε τρει μέρε πριν και νομίζατε ότι με 200 ευρώ που δώσατε στου ανθρώπου θα έρχονταν να σα ψηφίσουν. Επιτρέψτε μου, αυτό είναι αδιανόητη η κατάσταση. Κάθε τακτική. χρόνο. Αδιανόητη. Για σύνταξη. Για ναι. σύνταξη ναι. και επανασυγχωρείτε τον κόσμο τώρα όταν ακούει αυτά τα πράγματα. Και πήρε πόσο. Πήρε 350 ευρώ. Θα μιλήσουμε λίγο σοβαρά τώρα. Ναι, σα μιλάω πολύ σοβαρά κύριε όχι, ναι, ναι. Αλλά ελπίζουμε ότι δουζίνα. θα υπάρχει και σοβαρή απάντηση. Λοιπόν, κοιτάξτε, λοιπόν, λοιπόν, τη σύνταξη, κύριε Δουζίνα. Γιατί μιλήσατε για τη σύνταξη. Πηγαίνει κάποιο με 850 ευρώ ναι. και παίρνει 350, περίπου τόσο ήταν. Τι σημαίνει. Σημαίνει <συμμένου> ότι, ότι και πήρε, και και πήρε, και πήρε, και το δώρο Πάσχα. Σε... Το, δέκα δέκα, δέκα, το, δέκα, 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 το δώρο δέκα, Πάσχα Το δώρο Πάσχα που είναι μισή σύνταξη μαζί Α, με τη φορολογία. Ωραία, δεν λέγατε μισή λοιπόν. συνταξη, τότε γιατί Εντάξη, λάθος, σύνταξη τότε, γιατί άλλοι πήραν Εντάξει, ήταν Νομίζω ότι αυτό σύνταξη. Ναι, εντάξει, Θα με επιτρέψετε να πω και εγώ τώρα είναι η οικονομική πολιτική. Η οικονομική πολιτική Ακούστε, θα μιλήσω τώρα και θα δούμε θα μου απαντήσετε εσεί. Μιλήσατε για σημαία ευκαιρία η οικονομική πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίο έχει ανακαλύψει τη θάτσα τη ψυχή του και τον τραμπ τη καρδιά του, είναι αυτό που θα μα κάνει τη χώρα μα μια χώρα ευκαιρία. Μια χώρα με, με σημαία ευκαιρία. Και να σα Θα ε, μου εν, αφήσω. Ε, ναι. Ε, ναι, εγώ είμαι το με τον Μαδούρο. Εντάξει, 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 εντάξει. ωραία. Η Θάτσερ, αν μου πείτε με σε αυτήν την εποχή. Μήπω αναφορά στη Θάτσερ. Αφήστε με σα τώρα, καλώ να σα το πω. Και επειδή πάτε για τον Μαδούρο, εγώ ω πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνα είχα επίσημη επίσημη επίσκεψη και βγάλαμε κοινό ανακοινωθέν ναι. με, τον, ε, τον ομόλογό μου στην κυβέρνηση του Γουαϊδό στην, με, με σχόδιο, στη Συμβουλή του Γουαϊδό Μας οπότε μην, μην τα λέτε άλλους. χωρίς να ξέρετε μην τα ξέρετε, τι χωρίς χωρίς να ξέρετε. με τον κύριο το δεν μου τα φύδι, το βγάλατε το, τι λέτε τώρα, Αυτός δεν λοιπόν, είναι. Λοιπόν, λοιπόν, είναι. αφήστε λοιπόν, με τώρα πάρα πάρα να πάρα απαντήσω πάρα και πάρα να μιλήσω κι εγώ γιατί είναι η θάτσα τη ψυχή του κύριου Μοντσοτάκη βγήκε στην εμφάνεια. Ναι, Ποιο είναι το οικονομικό σχέδιο, Αν κοιτάξουμε τι οικονομικέ προτάσει, οι οποίε δεν είναι κοστολογημένε, ακούμε δύο πράγματα. Το ένα, μείωση φορολόγηση. Το δεύτερο, απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Μείωση φορολόγηση. Ακούγεται πολύ ωραίο. Ποιο θα πάρει τη μεγάλη μείωση φορολογία, Έχουμε μείωση των εταιρικών φόρων, μείωση των, των, φόρων του μερίσματο και οριζόντια μείωση. του ένφια και του, και του εισοδήματο. Τι σημαίνει αυτό, δεν χρειάζεται να ξέρετε μεγάλη φιλοσοφία η Αριστοτέλη ότι εάν αντιμετωπίσει αντιμετωπίσεις τα άνησα με τον ίδιο τρόπο, αν δεν κάνεις δηλαδή, μια κλιμάκωση στον τρόπο στον οποίο μειώνει τη φορολογία, προφανώς μεγαλώνει η ψαλίδα της ανισότητας, δηλαδή πάνε πάρα πολλά λεφτά στους πλουσίους. Τι θα γίνει τώρα, πρώτο ερώτημα, τι θα γίνει με την τρύπα που δημιουργείται από αυτή τη μείωση φορολογίας, υπολογίζεται στα 8 δισεκατομμύρια. Δύο τρόποι υπάρχουν. Δεν Ο ένας... Έχει ο κύριο Ρομπόλη μεταξύ άλλων ναι. και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται Θέλω να σα πω, εσεί οι 500.000 θέσει οι οποίε μιλάει Τώρα, ο πρόεδρο Παπαδημούλη. Αντάξει, σα αφήνω. Θα μα απαντήσετε. Συμμεριζόμενοι δηλαδή και απαντάτε στον εαυτό σα. Όχι, δεν σα απάντησε τίποτα. Λέω ποια είναι η κατάσταση. Δεν θα υπάρξει τρύπα στην οικονομία εφόσον μειώνεται ο φόρο. Λοιπόν, δύο τρόποι για να κλείσουμε την τρύπα. Ο ένα είναι να έχουμε νέα δάνεια. Η λογική του τετάρτου μνημονίου μα είπε ο κ. Παπαδημούλητρίου. Ο δεύτερο είναι να μειώσουμε τι συντάξει να μειώσουμε του μισθού ή να μειώσουμε το κοινωνικό κράτο. Αυτά που μα είπε στην Επιτροπή Συνταγματική Αναθεώρηση ο κ. Γεωργιάδη και ο κ. Βορύδη, οι οποίοι υποστήριζαν τη συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού, λέγοντα ότι πρέπει να βάλουμε στο Σύνταγμα το λεγόμενο χρυσό κανόνα ισοσκελμένων προπολογισμό. Και όταν το ρώτησαν στα πρακτικά τη Βουλή, κ. Βορύδη μου, τι θα γίνει αν δεν είναι ισοσκελμένο ο προπολογισμό, όπω θα γίνει τώρα αν οι φόροι μειωθούν τόσο πολύ, η απάντηση ήταν θα μειωθούν οι δημόσιε δαπάνε. Αυτό είναι το πρώτο λοιπόν. Είναι δυνατόν αυτό να οδηγεί σε ανάπτυξη. Συνδυάζεται με το δεύτερο για να φτιάξει το μοντελάκι. Ποιο είναι το δεύτερο, Η απορρίθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Τα ακούσαμε. Αριστερά-δεξιά σε αλλαγή. Μετά υπήρχε η διαψευσιμότητα των deniability. Ένα, οι 7 μέρε τη δουλειά. Δεύτερον, η κατάργηση των 8... οκτώ. Αφήστε με να τα πω. Με μετά εγωρήτε, δηλαδή, Δεύτερον, η κατάργηση εγμή. του οκτάωρου. Προστι... Τρίτον, ε, ε, για τι 120 δόσει. Για τι 120 δόσει. Αυτή στιγμή fake news, fake news, news. Με συγχωρείτε, είναι Τώρα ο κύριος... Αυτά έχει... Θα ποιος έχει, πει, πει ο κύριο Βρούτση για τι 120 δόσει. Ότι πρέπει να τι ξανακοιτάξουμε. Η κατάργηση, κατάργηση του οκτάωρου και τη Θα με αφήσετε να τελειώσω. Μα λέτε ό,τι θέλετε. Δεν στο, θα λέω. Θα λέτε στο θα χρόνο θα θέλω να μέσα απαντήσω. Εγώ σα δίνω, δίνω σώσει. δίνω πηγές. Εγώ, εγώ, σας εάν εγώ σα έλεγα ψέματα για τον Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή, δεν απαντούσατε. Εντάξει. Ωραία. Αν θέλετε να τα απαντήσετε μαζί με για και να Ωραία, τελειώσετε ένα λεπτό και να τα πείτε εσεί μαζί λοιπόν, Τα ίδια συνέχεια. Λοιπόν. Ε, δεν ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι εμεί δεν θα στέλνουμε το ΣΔΟΕ, δεν θα στέλνουμε το ΣΕΠΕ, δεν θα θέλουμε την επιθεώρηση εργασία. Είναι το κλασικό μοντέλο. Με συγχωρείτε, τι θέλει το Δήμο του. Να απορριθμιστούν όλα τα επαγγέλματα. Να πουλάνε οι, τα, τα σούπερ μάρκετ, τα φάρμακα και το ψωμί κτλ. Αυτή είναι η λογική του νεοφιλελευθερισμού. Και αυτό μα το λένε τώρα. Λοιπόν, ποιο είναι επομένω το οικονομικό μοντέλο. Είναι με την μεγάλη μείωση φορολογία των πλουσίων και με το λεγόμενο trickle-down effect, το ξέρετε αυτό, ότι πέφτουν ψίχουλα από το τραπέζι του φτωχού και με την απορρίσμηση της εργασίας να έχουμε ένα, μια συνολική μείωση του εργασιακού κόστους και επομένως να φέρουμε επενδύσεις ξένες ή και οι Έλληνες δεν Κύριε Πανούτσο, είσαστε ακραία Με συγχωρείτε τελειώσω το αυτό. Ε, υπάρχουν, ε, 150 ε, κράτη, διαφοράς, κράτη, υπάρχουν 150 κράτη. Υπάρχουν 150 κράτη. Σα παρακαλώ για να το 150 κράτη τα οποία έχουν πολύ χαμηλότερο εργασιακό κόστο από την Ελλάδα. Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή ποια είναι η ερώτηση. Η ερώτηση είναι ότι αν δεν. Αντιπολίτευση θα μείνετε για πάντα. Ποτέ δεν κυβερνήσατε. Κυρία μου, είσαστε προφανώ ιδιοκτήτε τη εξουσία. Αντιπολίτευση τη Ποτέ δεν μπορούσατε να είστε ένα μικρόφωνο. Ένα στο μικρόφωνο. Ένας από, ένας από εμά. Δεν υπάρχει. Ότι, εσείς εμάς, δεν ότι εσείς Έχετε την εντύπωση πιέσεων που ότι σε κάποια στιγμή με τα ψέματα στο ένα το άλλο. Έχετε Με συγχωρείτε εσεί μπορέσατε και διορίσατε όλου Αναφερόμενο στο παρελθόν των παππούδων Κύριε και Πα... των γιαγιάδων του. Κύριε Ευανούτα, θέλω... παρακαλώ. Ε, λίγο στο συγκεκριμένο. Ε, ο ο... Πιο, Δουζίνε... το ναι. συγκεκριμένο τι ήταν Λοχιές, για τον κύριο Μητσοτάκη. Θα, δηλαδή, όχι. Θα πω. Ωραία. Ο κύριο Ζουδίνα, λοιπόν, συνταγματικό σε... ρητορική Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, ότι θέλει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα. Ενό ακραίων ελευθερισμού που, δεν θέλει, που, μια, θέλει που δεν θέλει μια ρύθμιση τη αγορά, ιδίω προ το, το όφελο των εργαζομένων, αλλά θέλει την αγορά να αυτορυθμίζεται, και αυτό α είναι και α ωφελεί και το μεγάλο κεφάλαιο. Είναι κάτι το οποίο επαγγέλνει τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Κοιτάξτε κάτι. Δεν έχουν αφήσει ούτε μεγάλο ούτε μικρό κεφάλαιο. Προφανώ δεν το επαγγέλνει τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώ δεν επαγγέλνει, όταν είπε 7 ημεροεργασία που υπάρχει, α πούμε, σε. Όλα τα μέσα τα οποία μένουν ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, για παράδειγμα, στο αεροδρόμιο, 7 μέρες τη βδομάδα, και σε αυτό αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκη, και εσεί το κάνατε ότι θα βάλει κάποιον να δουλεύει 7 μέρε τη βδομάδα. Το να απαντάμε δηλαδή, μόνο λόγο ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι να μπορεί να προσδορίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ω προ την κοστολόγηση, ναι, ακριβώ. Αυτό το δίπολο καλλιεργείται και οι δύο. Ένα γκρουπ το οποίο βρέθηκε τυχαία στην εξουσία, υποσχόμενο τα πάντα το οποίο για να μείνει στην εξουσία έμεινε με του Σανέλ, το οποίο πήρε από την κυρία Μεγαλοοικονόμ μέχρι τον κύριο Κουίκ και την κυρία Παπακώστα μπά και βρει ακόμα μία ψήφο στη Βουλή για να επιζήσουν ακόμα μία μέρα, το οποίο συνετρίβει στην Ευρωβουλή και το οποίο σύρεται αυτή τη στιγμή στι εθνικέ εκλογέ, γνωρίζοντα ότι και πάλι θα τύχει τη αποδοκιμασία. Αυτό είναι το σύνδεσμο. Θα συνεχιστούν οι πολιτικέ οι οποίε ε, έχουν ψηφιστεί αυτά τα χρόνια ας πούμε, για τι συλλογικέ συμβάσει, για τα επιδόματα και από τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει δεν, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει αντεργατική. Mm -hmm. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα αντεργατικό κόμμα. Το κόμμα το οποίο διέλυσε την οικονομία. Τι διέλυσε κυριολεκτικά. Όταν μιλάει ο κύριο Δουζίνα για ψίχουλα που θα πέφτουν από το τραπέζι προ του φτωχού, το μόνο που κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει περισσότερου φτωχού για να συλλέγουν λιγότερα ψίχουλα. Κυρία Δημαδά, αυτά που ακούτε από τον κύριο Πανούτσο, θα ήταν εχέγγυα, θα τα θεωρούσατε ω εχέγγυα συνεργασία. Εμεί έχουμε πολλά θολά σημεία τα οποία έχουμε βρει στο πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία. Ανέφερα κάποια. Ωστόσο, βεβαίω, θα δούμε ακριβώ τι είναι, ποια θα είναι η κυβερνητική πρόταση την επόμενη μέρα και τι θα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να ε, αντιμετωπίσει να έχει μια λύση για όλα αυτά τα οποία θα προταθούν. Γιατί εγώ δε, συνεχίζω να μην μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ με την κυβέρνηση που είχε, με του ΑΝΕΛ και με όλου του υπόλοιπου εκεί που βρήκε για να μπορέσει να μείνει στην εξουσία με νύχια και με δόντια, ε, δεν μα λέει που θα μπορούσε να είναι υπέρ σε μια διακυβέρνηση στην οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για τη χώρα. Αυτή την άρνηση που ακόμα είναι κυβέρνηση και έχει ξεκινήσει να κάνει για όλα, άρνηση για το τι λέμε στο κίνημα αλλαγή, άρνηση για τη λέει η Νέα Δημοκρατία. Και από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία να καταγγέλει ένα ΣΥΡΙΖΑ, είναι σαν να έχουν περάσει 10 χρόνια στα οποία έχουμε όλοι γονατίσει και δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Και ξαναλένε τα ίδια πράγματα. Και του βλέπω έτοιμου στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στα, στα μπαλκόνια και να φωνάζουν δεν ξέρω που άλλο και να μην έχουν πει παιδί μου, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να βρούμε κάποιες λύσεις που θα είναι για το καλό των άλλων. Μέχρι τώρα είχαμε. Μεσαία τάξη βγήκε ο ίδιος ο κ. Τσακαλώτος και είπε εγώ τη μεσαία τάξη σκόπιμα την ε, στοχεύσαμε για να είναι... Τροφοδότη μια φτωχότερη κοινωνική ομάδα κτλ. Όλα δηλαδή προ τα κάτω. Όλοι να γίνουμε φτωχότεροι. Όλοι. Πού είναι η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Και θα έρθει η Νέα Δημοκρατία ξαφνικά να κάνει τι, Να καταπολεμήσει το λαθρεμπόριο, να ενισχύσει του φτωχού, ε, τους όταν λέει ότι οι ανισότητε είναι φυσικό φαινόμενο. Και βλέπω αυτού του δύο ανθρώπου, τι δύο, δύο παρατάξει, επιτρέψτε μου, συγγνώμη, να αντιπαρατήθενται με τέτοια με, με, με ένταση. Ε, καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, Ο Καταλαβαίνουμε η χώρα τι γίνεται. Ναι, να σα πω όμω κάτι πλέον. Έχουμε συν, όλοι έχουμε αντιμετωπίσει την κατάσταση και έχουμε δει τι σημαίνει το να έχουμε δύσκολη οικονομική πολιτική, το να έχουμε το υπερταμείο και να έχουμε την εθνική μα περιουσία εκεί, το να έχουμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα την ανεργία. Τα νέα παιδιά που συνεχίζουν να φεύγουν, μέσα στο Πανεπιστήμιο και με τον κύριο Δουζή, να γνωρίζει και ο κύριο ε, Πάμπτουσο τι ακριβώ συμβαίνει και να συνεχίζουμε να κάνουμε αυτή τη στήρα αντιπαράθεση. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και λέμε να βάλουμε. Ε, μισό λεπτό, επιτρέψτε ναι. μου να πω, γιατί άκουσα για το Πασόκι και κάποιε εκφράσει, οι οποίε. Ε, επιτρέψτε μου να πω. Τώρα το, το μισό Πασόκι έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το πασό που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι μετέωρο. Γιατί τι έγινε. Ήρθαν ότι θα αλλάξουν τα πάντα. Θα βάλουν μια, ε, ένα αξιόπιστο σύστημα στι προσλήψει. Και φέραν από το παράθυρο όλου του κολλητού, όλου του ανθρώπου του οποίου είχαν. Φέραν μετακλητού που έλεγαν δεν θα έχουμε μετακλητού. Και το αποκορύφωμα όλων. Αυτό που αντιμετωπίζω και συζητώντα στην Αρφαθήνα με ανθρώπου τη γειτονιά κτλ. που είναι απογοητευμένοι και οι οποίοι έχουν έρθει προ το κίνημα αλλαγή από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σκεπτικοί κάποιοι ακόμα. Έτσι. Δεν, δεν μπορώ να καταγράψω μια Τάση, να πω το οτιδήποτε εδώ. Οι είναι το εξή. Μα λέγανε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια και τώρα πανηγυρίζουν που ήρθε ένα τρίτο μνημόνιο που το ολοκλήρωσαν ακριβώ με του όρου τη Τρόικα και των θεσμών και το πανηγυρίζουν και από πάνω. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει και ένα όριο στο τι λέγαμε, γιατί δεν είναι, είναι τέσσερα χρόνια πριν. Στο τι λέγαμε, και έρχεται η Νέα Δημοκρατία από την άλλη. Και ολοκληρώνω αυτό να μα πει τι. Ότι 7 μέρες θα δούμε τι θα γίνει και θα δούμε πώς θα γίνει γιατί πράγματι υπάρχουν όλα αυτά στην στις, στις, στις αγορά εργασίας Μα αυτά είναι που λέμε εμεί στις προτάσει μα, Αγγίνη Μαναγίσα Μπασόκ, ότι πρέπει να μπουν σε μία ρύθμιση. Πρέπει να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, οι μητέρε που φοβούνται να γεννήσουν την επόμενη μέρα γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει και πώς θα βρεθούν. Αυτά λέμε. Και κυρία, δεν κάνουμε τίποτα, δουσυνά. καμία πρόταση. Ε... Εμεί λέει θα είμαστε απέναντι σε όλα. Έτσι δεν θα πάμε ε, παρακάτω. Δει, εδώ οι συνάδελφοί σα, οι μέλλοντε συναδελφοί σα <laughs> έχουν επισημάνει κάτι για το που έχει γίνει αρκετή συζήτηση και από την κοινωνία για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπήρξαν πολλέ αντιφάσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μια πρόσφατη κριτική άκουσα, μάλιστα, και σαν ένα δυόφωνο στην ένα συναδελφό σα, ότι την ίδια στιγμή που τασόμαστε υπέρ των ανεώσιμων πηγών υπέρ τη κλιματι... συζήτηση για την κλιματική αλλαγή, την ίδια στιγμή υπογράφουμε συμβάσει για του υδρογονάθρακε. Αυτό ήταν ένα uh, pattern του, του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή Μάλιστα. μια διακυβέρνηση μέσω των αντιφάσεων. Μάλιστα. Μάλιστα ε, να κάνω και ένα product placement. Την περασμένη εβδομάδα έβγαλε το νέο μου βιβλίο από την Έδρα στα Έδρανα. Στο οποίο ένα κεφάλαιο είναι Αντίφαση είναι το όνομα τη κυβερνήσεω Αριστερά. Αλλά ήθελα να ξεκινήσω από κάτι άλλο. Γιατί αυτό το βιβλίο περιγράφει το σοκ το οποίο υπέστη όταν ήρθα στη Βουλή το 2015 μετά 40 χρόνια στο Λονδίνο από τη συμπεριφορά των βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία απέναντί μα που μα λέγανε και με λόγια αλλά και με τη συμπεριφορά τους ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να είμαστε εκεί γιατί αυτό είναι το γήπεδό του, το σπίτι του, το τέμπλο του. Και αυτά άκουσα σήμερα και πραγματικά ήταν σοκαριστικό να ακούω από τον κύριο Πανούτσο και μου κάνει τρομερή εντύπωση να λέει ότι εμεί προσδιοριζόμαστε από αυτού και δεν πρέπει να υπάρχουν στην πολιτική. Αυτή είναι η λογική τη άκρα δεξιά. Θα με αφήσετε να τελειώσω, κύριε Πανούτσο, ναι, γιατί τίποτα, με σοκάρατε. Σα ακούσανε ο κόσμο, ήταν σοκαριστικό. Όλοι σα ακούγανε ο κόσμο. Όλου σα Ήταν σοκαριστικό ότι προσδιοριζόμαστε ότι θα. Ότι θα, θα πρέπει να εξαφανιστούμε. Είναι αυτά τα πράγματα οποία τα, τα οποία ακούμε από την άκρα δεξιά και, ότι πρέπει και πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε. Κύριε, Δουζίνα. Κύριε Δουζίνα. με συγχωρείτε να, να σα άφησα και μιλήσατε λίγο. Εσύ, μη μου αλλάξετε τα λόγια, σα παρακαλώ. Με συγχωρείτε, επανειλημμένα μου είπατε ε, ε, ουσιαστικά ότι δεν δικαιούμαι διανομιλώ. Να Αυτό μου είπατε. Όχι εμένα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν δικαιούμαι Τώρα αυτή τη στιγμή λέτε διάφορε φράσει. Αυτό το προσδιοριζόμαστε από εμά και δεν έχετε κάνει τίποτα και πρέπει να. <μιλήτε> λοιπόν, κοιτάξτε <μιλήτε> να δείτε. Ωραία, το ότι κοιτάξτε <μιλήτε> να δείτε. Ναι, <μιλήτε> ε, ε, <μιλήτε> ό, <μιλήτε> ό, <μιλήτε> Και εσεί ό,τι <μιλήτε> θέλετε. Ό,τι θέλουμε, δεν λέμε, δεν λέμε αυτά που θέλετε. Όχι, είπατε εσεί κάτι άλλο. Δηλαδή. Ναι, ωραία. ωραία. Λοιπόν, τέλο πάντων, τότε εγώ περιγράφω λεπτομερώ αυτά τα οποία. Αφήστε με να ξέρω τι λέω τουλάχιστον. Ωραία. Και να τα λέτε εσεί. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η ιδεολογία. Είπα πριν ότι ο κύριο Μετζοτάκη πέρα από τον. Τον, την εσωτερική του Θάτσερ, είχε τον κάνει και τον εσωτερικό του Τραμπ. Σε όλα τα θέματα των δικαιωμάτων, δηλαδή τη φιλελεύθερη παράδοση που υποτίθεται μια κεντροδεξιά εκπροσωπούσε στην Ελλάδα και όταν μπαίνανε τα θέματα των δικαιωμάτων ή τα θέματα για την ηθαγένεια των μεταναστών ή τα θέματα για το σύμφωνο συμβίωση των ΛΟΑΤΚΙ ΠΥΠΛ τα θέματα γύρω από το Τζαμί, γύρω από τη Σαρία κτλ. Ουδέποτε τα ψήφισαν. Και όπω με τι πρέσπε, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δυστυχώ για μένα, διότι εγώ δεν είχα κανένα με του πιο πολιτισμένους ανθρώπους που εκφράζουν και τον, τον δυτικό διαφωτισμό. Έχει εγκαταλείψει αυτή την παράδοση και αυτό το ακούμε. Θα πρέπει... Τα έχει πει ο κύριο Βορρήδη, αν λέτε ότι δεν τα είπατε εσεί. Εγώ αυτό κατάλαβα, αλλά μπορεί να έκανα λάθο. Και αν έκανα λάθο, τότε απολογούμε. Ζητάω συγγνώμη. Έχει πει ο κύριο Βορρήδη, λοιπόν, θα απαντήσω. Ο κύριο Βορρήδη λοιπόν, Ναι, ναι, ναι και εγώ, νομίζω ότι το είπατε κι εσεί. Όταν λέγανε εγώ... ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μην ξανά είναι ποτέ στην εξουσία, και όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και οι ιδέε. Και πώ είναι δυνατόν. Αφήσουμε Αφήσ... Αφήσ... λοιπόν, να του τελειώσουμε κι εσεί. Τι λέτε Δεν είχατε πει δάσο κι εσεί. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ μιλάω εδώ σαν κάποιο ο οποίο. Και σαν επιστήμονα, έχω προσπαθήσει να κοιτάξω τι, τι γίνεται. Ήμουνα υπεύθυνο ω πρόεδρο. Εγώ μήν. δεν έχω πει τίποτα, δεν το έχω ακόμα λέω. Δε... όχι, κανένα δεν, δεν είναι το σύνδεμα. Κανένα δεν Καλά τώρα κύριε Τσίπρα, όλη η Ελλάδα Εντάξτε, το ακούει. Το να πείτε ότι ήταν λάθο και δεν έπρεπε να το πούμε να το καταλάβω. Έχω πολλέ φορέ το καταλάβει. Το να πείτε για το συγκεκριμένο, αλλά δεν λέμε ότι δεν υπόθηκε όταν υπάρχει όλα τα social media. Στην ερώτηση του κυρίου, του αγαπητού μα εδώ πέρα οικοδεσπότη. Λοιπόν, Εμεί προφανώ ζούσαμε, ναι, ναι. ζούσαμε σε παράδοξο. Κοιτάξτε, δηλαδή, ζούσαμε σε παράδοξο γιατί. Και γιατί το παράδοξο καταρχά και σύμφωνα με τη διαλεκτική που φάνηκε να την ξέρετε, γιατί ξέρετε από άλλου του ΣΕΡ και τέτοια, δεν είναι κάτι το οποίο αναγκαστικά σε κάνει μου. Το παράδοξο είναι εξή. Ότι ενώ για εσά η όχι ασάς για εσά προσωπικά, για τη Νέα Δημοκρατία. Καλύτερη. Η ιδεολογία είναι αυτή του δόνου του. Για εμά ήταν το αντίθετο. Υποχρεωθήκαμε, ιτηθήκαμε με τη Συμφωνία του Ιουλίου να τα εφαρμόσουμε και κάναμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εκείνα τα κομμάτια του λαού τα οποία είχανε, τα πρώτα χρόνια είχαν μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Θυμάμαι τα περιοδικά, τα ιατρικά, το Lancet και τα άλλα, τα οποία γράφανε για τι μεγάλε μεταδοτικέ αρρώσκε που γυρίζαν στην Ελλάδα. Τα 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιση πήγαν στο Εθνικό Σύστημα υγεία. Κοιτάξτε να δείτε, εμεί είμαστε με του πολλού. Και αυτό, αν θέλετε να το πείτε με το λαό, με του εργαζόμενου, είναι και ένα τεξικό θέμα. Το παιδί που γεννιέται στο πέραμα δεν είναι το ίδιο με το παιδί που γεννιέται στην Εκάλη. Και τα συμφέροντα του παιδιού το από το πέραμα σχέντα σχέντα το είναι διαφορετικά Το, το ψυχτικό στο, λοιπόν, λοιπόν, στο περιστέρι δεν το κάνει αυτό. Κύριε Σπανούτσο, έρχεται και επανέρχεται μια κριτική και όχι μόνο από τον κύριο Δουζίνα, αλλά και την κυρία Δημαδάμα, ότι είσαστε ουσιαστικά η φωνή του Δούνου του, τη αγορά, των, των πλουσίων, των εχόντων σε αυτόν τον τόπο. Ε, από την άλλη, εσεί, πριν απαντήσατε ότι δεν είμαστε όχι, μια δύναμη η οποία πάει να φτιάξει μια αντιεργατική πολιτική, είναι κάτι το οποίο θεωρείτε ότι πρέπει να κάνετε προσπάθεια να πείθετε κάθε μέρα γι' αυτό. Όχι, κοιτάξτε, γιατί πάνω σε fake news σηκώνει τα χέρια και τα παρατάσσει. Δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή, και εδώ, τώρα με τον κύριο Δουζίνα, α πούμε, αν του πω ότι είπατε ότι στα συνθήματά σα το 2015 ήταν θα του τελειώσουμε, και του απαντήσει ο άλλο, όχι, δεν το είπαμε, τελειώνει η κουβέντα. Και εγώ θέλω να πω το εξή: Ότι αυτή τη το στιγμή. Το σύνθημα ο... ήταν μια και εγώ το θυμάμαι, είμαστε λιώνουν ή μα τελειώνουν ή του τελειώνουν. Τελειώνουμε, εύκολα. Ε, ε, υποστήρι, η υποστήριξη, ναι, η γραμμή από ναι, ναι, το ΣΥΡΙΖΑ για Την να τα. Για, τώρα. Το θυμάμαι τώρα. Θυμάμαι τώρα. Γιατί κάνω κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Ήταν ότι αυτή ήταν μια πολιτική κριτική. Δηλαδή να του τελειώνουμε ω κυβέρνηση για να μα τελειώνουν εμά ω κοινωνία κλπ. Πάμε παρακάτω. Ναι, Αυτό ήταν το σύνθημα. Και το εμεί αυτή αυτοί επίση ήταν μια πολιτική θέση τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ το 2013. Και παραμένει και παραμένει. Οι πολλοί και οι λίγοι. Είμαστε με του πολλού και οι λίγοι είναι οι εχθροί μα. Είμαστε. Κοιτάξτε, Εδώ τσακίσατε καταρχήν, όλη την Ενδιασία Τάξη, κύριε Δουζίνα. Ποιοι Είναι λογική από τη στιγμή κατά την οποία προσμετράτε στι ψήφου και όχι στα ε, κεφάλια των πολιτικών σα. Ε, Οι πολλοί στι εκλογέ για την Ευρωβουλή ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Οι λίγοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Και με αρκετά μεγάλη διαφορά. Κύριε Παναντού, επειδή μας έχουν μείνει ένα τέταρτο και θα πάμε και στου παραγωγού. Ποια θα ήταν τα πέντε, εγώ μην πω δέκα ή ούτε εκατό πρώτε μέρε, τα πέντε πράγματα τα οποία η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη σε περίπτωση που γίνει η κυβέρνηση θα έρθει και θα νομοθετήσει τι πρώτε εβδομάδε του Ιούνιου. Το Ο περίπου 100 μέρε. Α πούμε, αλλά εγώ λέω πέντε πράγματα, μην πούμε πρόγραμμα 100 ημερών γιατί θα μα πάρει πολλή ώρα. Ωραία, τα πρώτα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει είναι καταρχήν στο οικονομικό. Να μπορέσει να δώσει μια θέση όδηση στην οικονομία, δεν θα το αναλύσω. Υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο πράγμα, να μπορέσει να δώσει επιτέλου αυτό το οποίο λέγεται ελευθερία στα πανεπιστήμια, όχι κουκουλοφόροι στο το όνομα τη Ελευθερία, στο άσυλο ακριβώ, να το καταργήσει. Mm -hmm. Απλά πράγματα, να μπορέσει να εφαρμόσει οποιονδήποτε κοινοβουλευτικό νόμο, εκτό αν θεωρούν ότι οι νόμοι μπορούν να εφαρμόζονται και να προτείνονται από οποιασδήποτε άλλε ομάδε κουκουλοφόρων, αλλά του κοινοβουλευτικού νόμου, μέχρι τον τελευταίο στη Βουλή, να μπορέσει να βοηθήσει την υπόσχεση την υγεία. Έτσι, για παράδειγμα, υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία απλά πράγματα όπω τα, ε, τα φάρμακα για του χρόνου πάσχοντε. Πρέπει να κάνει κάτι για την υγεία. Εννοείται και τη σύμπραξη ιδιω... ιδιωτικού τομέα και δημοσίου τομέα στην υγεία. υγεία. Δεν έχει πει ποτέ mm -hmm. όχι σε αυτό το πράγμα. Και αυτή τη στιγμή, όταν χαλάει ένα τομογράφο, νομίζω, ας πούμε, τα δημόσια νοσοκομεία παραπέμπουν στον τομογράφο ας πούμε, που βρίσκεται οποιοδήποτε ιδιοκτήτη και αν υπάρχει και σε όποιο κόμμα και αν ανήκει. Που βρίσκεται κοντά στο τέτοιο, κοντά στο, στο νοσοκομείο. νοσοκομείο και το τελευταίο θέλετε και ένα πέμπτο πράγμα. Α, να, βέτε, να πάω πέντε. και στην ειδικότητά μου, δηλαδή Βράβο. τότε να μιλήσω για τον αθλητισμό. Θα πρέπει να προχωρήσουμε από ένα Υπουργείο Πρωταθλητισμού σε ένα Υπουργείο Αθλητισμού, που σημαίνει να κάνει πόρη υγεία. Δηλαδή, εσύ, εγώ, ο κ. Δουζίνα, να δούμε καλύτερα να βγαίνουμε έξω. Δηλαδή, όχι μόνο ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Mm. Όχι μόνο αθλήματα, αθλήματα θεάματο. Με την mm. έννοια τη και αν βλέπεις, να να πηγαίνει στην κερκίδα και ανταβεί. Οι Γερμανοί το έχουν προχωρήσει αυτό πάρα πολύ. Δημιουργώντα δρόμους ας πούμε, για περίπατο υποδήλατο, για αθλήματα για μεγαλύτερες ηλικίε, αυτό το οποίο παλιά στο Πασόκ ονομαζόταν μαζικός αθλητισμός και σήμερα ονομάζεται αθλητισμός υγείας. Σε αυτό το πράγμα δεσμευόμαστε και μπορώ να πω και από την πλευρά μου, ας πούμε, δεσμεύομαι θα πιέσω όσο μπορώ περισσότερο. Κυρία Δημοδάμα, θα κλείσουμε αυτό το κύκλο με εσά, αλλά να πάμε στον κύριο Δεζίνα. Έστω λοιπόν, κύριε Δεζίνα, κάνετε τη μεγάλη έκπληξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανατρέπει τι 9,5 μονάδε και είναι σε μια pole position, θα λέγαμε. Η επόμενη μέρα είναι αυτό που ακούμε όλο το τελευταίο διάστημα ότι θα συνεχίσουμε την πορεία τη εξόδου από το μνημόνιο. Και αν ναι, αυτό τι περιλαμβάνει. <temples> Καταρχά να πω ότι συμφωνώ με την τελευταία πρόταση του κυρίου Πανούτσου και σίγουρα, εάν ε, θα είμαι σε θέση ας πούμε, να, να μπορώ να βοηθήσω αυτό το νομοθετικό πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία, αυτό θα το βοηθήσω οπωσδήποτε. <Milk> <στονι weakest> συμφωνούμε Τώρα, Ναι, βέβαια, θα συνεχίσουμε εκεί που είμαστε. Αλλά να εξηγήσω δύο πράγματα για να τι σημαίνει εκεί που είμαστε. Έχουμε ξεκινήσει τη δημιουργία ενός μεγάλου προγράμματος για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Αυτό το πρόγραμμα, σε αντίθεση με αυτά που έλεγα πριν, και τα οποία δεν συμφωνούσε και ο Σπανούτσος, αλλά εγώ από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατία. τα πήρα και προσπάθησα να βρω τη δομή τους, γιατί αυτό εκείνο είναι ένα shopping list, ας πούμε, λέω ποιοι είναι από πίσω. Και είπα ότι είναι ένα race to the bottom, μια σημαία, μια χώρα ευκαιρίας για μας, η ανασυγκρότηση τη χώρα σημαίνει να περάσουμε από την οικονομία που είχαμε όλη τη μεταπολεμική περίοδο που στηριζόταν στην κατανάλωση και στον τουρισμό, σε αυτό που θα λέγαμε οικονομία τη γνώση. Δηλαδή, τη σταδιακή μεταφορά του παραγωγικού μα μοντέλου προ προϊόντα υψηλή προσιθέμενη αξία, προ προϊόντα τα οποία είναι πρωτότυπα και είναι επώνυμα και τα οποία θα χρησιμοποιήσουν ακριβώ, θα ενσωματώσουν μέσα στην παραγωγική διαδικασία και στο προϊόν που θα καταλήγει την μεγάλη γνώση και τη μεγάλο δυναμικό που έχουν που έχει η νέα μας γενιά. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, και θα μπορέσουμε να σταματήσουμε το brain drain και να έχουμε και ένα brain gain, το οποίο έχει αρχίσει, διότι στο χώρο της έρευνας και της παιδείας η κυβέρνηση αυτή για πρώτη φορά έχει περάσει το 1% του web για προγράμματα έρευνες. Έχουμε δώσει πάνω από 4.500 υποτροφίες για διδακτορικά με τα διδακτορικά και χίλιους νέους διδασκάλους στα πανεπιστήμια. Επομένως, η μεταρρύθμιση στην παιδεία μπαίνει μέσα στη λογική να φτιάξουμε πραγματικά, να αρχίσουμε μάλλον, μια διαφορετική οικονομία. Το δεύτερο που θα έλεγα, και σαν υπεύθυνο από του υπευθύνου τη Επιτροπή τη Εργανωτική Αναθεώρηση, είναι να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση του πολιτεύματο του δικού μα και του νομικού μα συστήματο προ την κατεύθυνση μια. Η Ελλάδα του 21ου αιώνα. Θα πω δύο πράγματα. Πρώτον, ναι, πρώτον μια επανεκκίνηση του κοινωνικού κράτου Την οποία την βάλαμε με τη δημιουργία νέων δικαιωμάτων και την δημιουργία αγωγιμότητα για τα δικαιώματα, πράγμα χάρη στην υγεία ή στην δωρεάν ενέργεια την δημιουργία ε, ή την εγγύηση ενός ε, ελάχιστου ε, ε, εισοδήματος αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αυτό είναι το ένα. Το κοινωνικό κράτος, δηλαδή, το οποίο είχε τόσο πολύ εξασθενήσει και που πάντα ήταν σχετικά ανίσχυρο στην Ελλάδα, να το ξαναξεκινήσουμε, να κοινωνήσουμε νέα δικαιώματα. Και από την άλλη πλευρά, δημοκρατία. Beyaz, <t features> εμβάθυνση, εμβάθυνση της δημοκρατίας, το οποίο σημαίνει δημιουργία... Α, νέων θεσμών λαϊκής συμμετοχής όπως είναι δημοψηφίσματα, η λαϊκή πρωτοβουλία και βέβαια τέλος η, 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 κατάργηση του κατάπτυστου άρθρου 86 που έχει δημιουργήσει το τέλειο έγκλημα και κανένας πολιτικός δεν έχει διωχθεί εκτός από τον κύριο Παπαντονίου δηλαδή ε, λόγω του συστήματος προστασίας που έχει δημιουργήσει το η... σύνταγμα ο κ. Βενιζέλος για τους πολιτικούς Κυρία του συναδέλφους. Σε περίπτωση που το Κινάλ είναι σε μια θέση που να μπορεί να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση, τι θα φέρει αυτή τη κυβέρνηση, τι θα προσφέρει και ποια θα είναι η στάση του Κινάλ σε περίπτωση που θα είναι στην αντιπολίτευση, σε όποια και θα είναι η κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Ε, θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Το Πασόκ ήταν αυτό που έφερε του νόμου για του οποίου αυτή τη στιγμή οτιδήποτε βγαίνει στην επιφάνεια σε σχέση με, την, με κακοδιαχείριση, με τιμωρία κακοδιαχείριση δημοσίου χρήματο ήταν το Πασόκ. Ούτε η Νέα Δημοκρατία το στήριξε, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά οτιδήποτε προκύπτει είναι από, από, από τι πολιτικέ ε, του Πασόκ. Άρα να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι. Λοιπόν, οτιδήποτε άλλο χρειάζεται αναθεώρηση βεβαίω, θα πρέπει να το δούμε. Είναι κρίμα, είναι λυπηρό το ότι για την αναθεώρηση του συντάγματο φτάσαμε Λίγου μήνε πριν τι εκλογέ για να πάρει την απόφαση η κυβέρνηση να το φέρει στο τραπέζι με εξπρέ διαδικασίε, αν είναι δυνατόν. Μένα μου κάνει εντύπωση που η... ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει σαν να πρόκειται τώρα να ξεκινήσει να κάνει πράγματα ενώ 4,5 χρόνια είναι ήδη στην κυβέρνηση. Αυτά όλα γιατί δεν τα έκανε, Γιατί επέλεξε έναν τελείω άλλο δρόμο. Γιατί, είχαμε γιατί είχατε μνημόνια το μνημόνιο. Ε, ε, πάλι, είναι, είναι... Α, Ναι, αλλά αυτό όμω είναι κάτι το οποίο γνωρίζατε. Ήμασταν στα μνημόνια. Είπατε ότι θα τα σκίζατε, δεν τα σκίσατε. Κάνατε ξανά έκλογε, είπατε κάποια άλλα πράγματα. Από τα οποία δεν κάνετε τίποτα. Όλα και έρχεστε κάνουμε. πάλι. Τους τίποτα Επτέμβρη, δεν κάνατε. Αυτή τη στιγμή είμαστε και βιώνουμε όλη μια καθημερινότητα, γιατί είμαστε άνθρωποι τη καθημερινότητα. Δεν είμαστε άνθρωποι που ζούμε σε μια ιδρυματοποίηση και βλέπουμε τι τραβάμε, τι φόρου πληρώνουμε, τι γίνεται με την υγεία, τι γίνεται με την παιδεία. Έρευνα λέτε και τεχνολογία, αυξήθηκαν οι πόροι. Με συγχωρείτε δηλαδή, έχετε δει τα πανεπιστήμια μα σε τι κατάσταση είναι. Μιλάτε για θέσει εργασία πού, στη νέα τεχνολογία, στην ψηφιακή οικονομία, πουθενά. Η ανεργία δυστυχώ στο βαθμό που μειώθηκε, μειώθηκε με part-time εργασία και οι περισσότεροι ήταν άνθρωποι που δεν είχαν τελειώσει καν το πανεπιστήμιο. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η ποιοτική, οι, ε, οι ποιοτικέ θέσει εργασία που θέλουμε για την επόμενη μέρα. Δυστυχώ. Αυτά τα οποία εμεί λοιπόν θα Ένα βάλουμε στο λεπτό, τραπέζι, βεβαίω, θα είναι όλα αυτά τα οποία προείπαμε και τα έχουμε πει και τα έχουμε ανεβάσει και στο διαδίκτυο και εδώ και 1,5 χρόνο από το σχέδιο Ελλάδα τα λέμε για την παραγωγική διαδικασία, για την συναγροτική παραγωγή, για ότι πρέπει να γίνει στον τουρισμό, γιατί πρέπει να γίνει στον πολιτισμό, γιατί πρέπει να γίνει με τη φορολογία, τι πρέπει να γίνει σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, που δυστυχώ ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε σαν καραμέλα, επιτρέψτε μου να πω. Έτσι για να καλύψει ή για να μιλήσει για τα θύματα okay. στο μάτι. Ε, και δεν έκανε πέντε πράγματα παραπάνω που ήμασταν οχύρωτοι για την κλιματική αλλαγή δεν που έρχεται δεν το τίποτα από αυτά σε 40 χρόνια δεν έχετε... και ζητούσατε να τα κάνουν σε τέσσερα δεν τα κάναμε, δεν τα ξεκινήσατε δεν τα ξεκινήσατε, είχαμε 100 νεκρού που θα μπορούσαμε να είχαμε προβλέψει σε ένα βαθμό μα η κλιματική αλλαγή είπε ο κύριο Τσίπρας και η κυρία Δούρου ότι έφταιγε η μία φράση λοιπόν για να κλείσω είναι ότι το κίνημα αλλαγή είναι αυτό που πρέπει να στηριχθεί. Πρέπει να πάει όσο γίνεται πιο ψηλά, γιατί είναι ο προοδευτικό πόλο που θα είναι ο ισορροπιστή απέναντι στη φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία, που έχει πάρα πολλέ γκρίζε ζώνε στο πρόγραμμά τη και στο λαϊκισμό και στη διχαστική ρητορική δυστυχώ του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίον είδαμε 4,5 χρόνια. Να... Είναι ο ισορροπιστή στο κίνημα αλλαγή και θα κάνουμε το οτιδήποτε για να υπάρχει πραγματικά προοδευτική πολιτική τα επόμενα χρόνια να για τη χώρα μα. Λοιπόν Κύριε Πανούτσο, γιατί ένα ψηφοφόρο θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, στο δυτικό τομέα να ψηφίσει τον Αντώνη Πανούτσο. Για αυτό που σα είπα προηγουμένω για το λόγο ότι ο δυτικό τομέα μπορεί με άξονα τον αθλητισμό να δημιουργήσει να προσδιοριστή είτε με διάδρομες μέσα στο ποικίλο όρο για ποδήλατο ή περπάτημα, με την αξιοποίηση ή ήπια αξιοποίηση του πάρκου Τρίτσι, που είναι το τρίτο μητροπολιτικό πάρκο στην Ευρώπη. Και για το λόγο ότι πιστεύω βαθύτατα στην αγγλική μορφή της δημοκρατίας που αυτός ο οποίος ψηφίζεται είναι εκπρόσωπος της περιοχής του και έχει την ιερή υποχρέωση να μεταφέρει τις θελήσεις της περιοχής του στο κοινοβούλιο. Κυρία Δημαδάμα, κάποιος που θα ψηφίσει και την άλλη στην Αλφαθήνα για την ψηφίση σα. Η Αλφαθήνα αποτελεί μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά. Χρειάζεται μια διασύνδεση τοπικών περιφερειακών και εθνικών πολιτικών. Πιστεύω ότι το Εθνικό Κοινοβούλιο, το Ελληνικό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει έναν άνθρωπο νέο, μια γυναίκα μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Αλφή Αθήνας, που θα διασυνδέσει όλες αυτές τις δυνατότητες γιατί τόσο που η καθημερινότητα, τόσο τα θέματα ασφάλεια, όσο και τα θέματα οικονομική ανάπτυξη στο κέντρο τη Αθήνα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολα και πρέπει να δούμε την καθημερινότητα και πρέπει να βάλουμε μια άλλη οπτική πλέον στην Μητρόπολη, στην πρωτεύουσά μα, την Αθήνα. Νομίζω ότι μπορώ να υπηρετήσω την Ελληνική Βουλή, αν έχω δύναμη, αν έχω φωνή, αυτά τα ζητούμενα μέσω και από τι γνώσει μου ω πανεπιστημιακό, αλλά και με την ενασχόλησή μου με την Ευρώπη ω αντιπρόεδρο γυναικών στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και κύριε Εδουζίνα, γιατί να προτιμήσουν να βάλουν σταυρό σε εσά. Γιατί νομίζω η πορεία μου τα τελευταία 4,5 χρόνια στην Ελληνική Βουλή ω πρόεδρο τη Επιτροπή Εθνική Άμεση Χρηστική Πολιτική, ω βασικό μέλο τη Επιτροπή Μορφωτικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αλλά και ω ο Γενικό Συζητητή μαζί με τον Γιώργο το Κατρούγκαλο στην Αναθεώρηση του συντάγματο έδειξε ότι η Ελληνική Βουλή χρειάζεται ανθρώπου οι οποίοι από τη μία πλευρά έχουν την καλύτερη δυνατή επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση. Ήμουν 40 χρόνια καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και έχω γράψει πάνω από 15 βιβλία. Αλλά οι οποίοι έχουν και πολιτική και πολιτικό νου. Διότι η λεγόμενη μεταδημοκρατική συνθήκη, δηλαδή να μα διοικούν οι εξπέρ και οι επιστήμονε, έχει υποσκάψει την πολιτική. Χρειαζόμαστε λοιπόν. Πολιτικούς οι οποίοι έχουν επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση. Εγώ να σα ευχαριστήσω όλου που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μα στο πρώτο πρόγραμμα τη Ελληνική Ραδιοφωνία. Κύριε Αντώνη Πανούτσο, καλή προσωπική επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ζέφη Δημαδάμα και σε εσά, καλή προσωπική Ευχαριστώ επιτυχία. Κύριε Δουζίνα καλύτερα. και σε εσά. Και σε όλου, εγώ λέω και στου τρει μα. Όντω oh, ναι. έτσι. Ε, να έχετε καλό υπόλοιπο εκλογικό αγώνα. Και ε, εδώ θα είμαστε. Θα έχει ε, είναι... ένα <laughs> πολύ καλύτερο <laughs> επίπεδο η Βουλή, θέλω να πω, αν έχει εκπροσώπου όπω τον κύριο Δουζίνα και την κυρία Δημαδάμα που με τύχασε στην σημερινή εκπομπή. Είναι ευχάριστο να κλείνετε όλοι σα με αυτόν τον τόνο. Να είστε καλά, να είστε καλά καλή, καλή συνέχεια. Και εσάς, Ευχαριστώ ναι, πολύ. Είμαστε και ένα αμοιβαίο φάν κλαμπ. εδώ.